Καλησπέρα, Τζέο Χάντερ εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτής της αγαπημένης σειράς και μου, αλλά και εσάς, σε εσάς, εσάς. Ben House Lane λοιπόν, εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο, νομίζω επεισόδιο νούμερο 7. Έχουμε φτάσει νούμερο 7 ήδη, δεν ξέρω πραγματικά πώς έχουν περάσει έτσι τα επεισόδια. Αυτή τη φορά είμαστε μόνοι μας, δεν έχουμε τον Πέτρο μαζί μας, το οποίο με αγχώνει λίγο, γιατί δεν ξέρω τι θα δω. Πριν αρχίσει με το σημερινό επεισόδιο, καταρχάς να πω τα βασικά, να κάνετε like στο βίντεο, έτσι για να του δώσετε boost, να δείξετε ότι είστε εδώ και βλέπετε τα βίντεο και γουστάρετε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που βλέπετε τη σειρά όσοι τη βλέπετε και γουστάρετε τόσο πολύ, μου στέλνετε μηνύματα συνέχεια. Και να πω και το εξής. Πείτε το λίγο στους φίλους σας. Αν έχετε φίλους ή φίλες, μπορεί να είναι συγγενείς κτλ., πείτε τους για αυτό το κανάλι, τον Τζέο Χάντερ, ότι έχει αλλάξει λίγο και ότι πια δεν είναι μόνο FIFA. Γιατί μπορεί να είχατε φίλους ή φίλες που να μην ξέρανε να δουν FIFA, δεν βλέπανε γιατί δεν ξέρανε FIFA. Τώρα όμως που παίζω αυτά τα παιχνίδια, είναι ωραίο να τους πείσετε να καθίσουν να τα δουν. Έτσι, σαν σειρά, μπορεί να το καθίσουν να το δουν ένα επεισόδιο τη μέρα ή όπως θέλουν. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι, διαδώστε το, παιδιά, ότι το κανάλι έχει αλλάξει. Έχουμε και άλλο content τώρα. Κάντε ένα share, αλλά με τον πατροπαράδοτο τρόπο share. Απλά συζητήστε και μιλήστε με άλλους. Σε φίλους, φίλες κτλ. Ότι είμαστε εδώ και παίζουμε και άλλα games. Ήμασταν, by the way, στο προηγούμενο επεισόδιο, στο τρίτο task, το οποίο ήταν με την Bloody Mary. Πεθάναμε και δεν πεθάναμε. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί ήμασταν στα σκατά εκεί πέρα και βήχαμε και εμφανιστήκαμε εδώ, στο σουβλατζίδικο του Ομάρ, ο οποίος μας λέει να πάμε από πίσω. Αλλά εδώ... Not that way. You'll need to take the back door. And the back door is... at the back. Ναι. This way. Μας είπε ότι επίσης ο Μάρο ότι η Ρούμπι που είχε κάτω στο υπόγειο. Hopefully we'll meet again someday. Thanks. Yeah. See you next time. Τα λέμε, Ομάρ. Γεια σου, φίλε. Ωραία. Τώρα εγώ έχω αγχωθεί, γιατί μας είπε ότι η Ρούμπι έφυγε από εκεί το υπόγειο που το είχε. Η Ρούμπι είναι κάτι σαν την Destiny, άμα τη θυμάστε από τα πρώτα επεισόδια. Θα είναι μια τύπησα πολύ άσχημη που λογικά θα μας κυνηγάει, αλλά μας είπε ότι είναι εύκολο να την... πώς το λένε... This must be the old swimming pool. Να την κάνουμε dodge, τέλος πάντων. Επίσης βλέπετε ότι τα φώτα, έχω κλείσει κάποια φώτα. Είναι έτσι πιο σκοτεινά σε μένα εδώ πέρα. Για το immersion το γράψε ένα στα σχόλια και συμφωνώ. Και είναι πιο σκοτεινά εδώ πέρα για μένα, ρε παιδί μου. There's nothing inside but a pungent smell of old moldy towels. Beware of showers. Να προσεχούμε τα μπανιά. Ωπα, κάτι save, ρε. Δεν το παρατηρήσα. Και ναι, γενικά περνάω πάρα πολύ ωραία με αυτή τη σειρά και με το καλύτερο περνάω ωραία, αλλά με αυτή είναι ακόμα καλύτερα και γουστάρω και έχω πολύ hype για το μέλλον αυτού του καναλιού. It's a big chlorine container, potentially useful but it's way too heavy to carry around. Είναι way too heavy, λέει. Και θα ήθελα έτσι να προσπαθήσετε να πείτε και σε άλλο κόσμο να αρχίσουν να βλέπουν αυτά τα βίντεο. Μπορούμε να πάμε και πάνω και κάτω. Κάτω. Ωραία, εδώ δεν νομίζω να μπορώ να πάμε. Έχει κάποιο αέριο εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα τι puzzle μας είναι το παιχνίδι εδώ πέρα. Επίσης πρέπει να πάμε στο barbershop για να δούμε τον... πώς τον λέγανε? Τον ξέχασα αυτό τον τυπά, χωρίς χέρια, χωρίς πόδια που είχαμε δει. Ωπα ρε. Move. Α, μήπως πρέπει να το πάμε δεξιά για να πάρουμε αυτή τη βλακεία. Ναι, αυτό εδώ. Γιατί μας είπε ότι είναι too heavy. Ναι, είχα δίκιο. Και τώρα που το πάμε. Ωραία, πώς το αφήνω. Για να δούμε τώρα. Αν με κάποιο τρόπο το κάνουμε interact αυτό τώρα. Όχι. Α, μπορούμε να το κάνουμε examiner. I could turn off that gas here, but the valve is missing. Oh, το poison! Ήρεμα. Ωραία, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι. Τρέχα. Όχι. Δεν γίνεται. Πέθανα. Όχι. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε ένα valve.
Έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα, δεν έχω καμία ιδέα τι πρέπει να κάνω. Ή κάτσε μήπως θα μου βάλω το coin. Όχι, θα μου βάλω αυτό. Α! By the way, παιδιά, τώρα το θυμήθηκα. Αυτό εδώ το Purple Flower, δυστυχώς, ήταν ο τρόπος να καταφέρουμε να σώσουμε τον ξέχασα το όνομά του. Τον Άρνο. Τον Άρνο. Εκεί πέρα που είχαμε δει τον πατέρα αυτινής, αυτό το Walter Green, που ήταν κάτι σαν τάφος, έπρεπε να αφήσουμε το λουλούδι εκεί. Θα μας ξεκλείδωνε μια επιλογή όταν συζητάγαμε με την τύπισσα, με τη Sheila Green, και έτσι θα τον άφηνε να ζήσει τον Άρνο. Οπότε έκανα βλακεία, δεν άφησα το Purple Flower. Δυστυχώς ήταν πολύ κακό αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, ας προσπαθήσουμε να πεθάνουμε. Α, okay. Απλά έπρεπε να τρέξουμε. Καλά το σκέφτηκα. Γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχει. Εδώ μας λέει ότι είναι τα showers. Όχι, όχι, ζόμπι! Γιατί παίζουμε καλύστο τώρα? Γιατί άλλαξε το game και παίζουμε καλύστο? Έχουμε όμως τη μήλα που λέει Animated Control Fresh Corps. Αυτά δεν θεωρούνται corps, λογικά, ναι. Γιατί έχει γίνει η αποκάλυψη το ζόμπι εδώ πέρα, τι γίνεται? Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άρα από αριστερά δεν μπορώ να πάω. Άρα τι κάνουμε, ρε φίλε? Ω, από εκεί, από εδώ να πας, ρε. Αν είναι δυνατόν. Κάτι τέτοια μικρά είναι που δεν τα βλέπεις 50 ώρες και μετά λες, ήταν τόσο απλό. Τώρα είμαστε πιο πάνω. Examine. According to this science, I can turn the water in the showers on and off here. Turn water on. Για να φύγουν λογικά τα ζόμπι. Ναι. Ή απλά για να τα κάνουμε μπάνιο. Οκ, okay, τώρα κάνουμε μπάνιο τα... What? Α, και έκλεισε τώρα το νερό. Ναι, δεν βλέπω να... Το νερό... Oh, it looks like taking the valve automatically shuts the water off. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω... This tank and the pump is connected to seem to be responsible for introducing chlorine into the pool's water system. Read instructions. It says here that a single dose shouldn't exceed 100 ml, but I feel it wouldn't hurt to add a little more. Να τα μας, και τώρα λογικά θα φέρουμε από το άλλο εδώ. Ωραία, εντάξει, το έχω. Τρέχα. Μην γίνεις poison, και τώρα νομίζω μπορούμε να βάλουμε το valve εδώ. Θα βάλουμε αυτό εδώ και το... Γκάς, τέλος πάντων, ναι. Να, και εμφανίστηκε κάτι. Αυτό είχα σκεφτεί, ότι θα φύγει το γκάς και κάτι θα εμφανιστεί και κάτι θα μας δώσει αυτός εδώ. Ποιος είναι τώρα? This poor guy died poisoned by gas. The look on his face proves that it wasn't an easy death either. Search corpse. Τι έχεις εσύ να μου δώσεις, λέει? Πίστολά μου! This would come in handy. Πίστολ συν 10. Ωραία. Χρειαζόμαστε ένα πίστολ όμως. Το οποίο πίστολ... Πού θα το βρούμε? Λογικά είναι για να σκοτώσουμε τα ζόμπια. Δεν ξέρω. Τώρα εγώ αυτό να το πάρω. Λογικά ναι, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Γιατί πήραμε ό,τι ήταν να πάρουμε. Τώρα πρέπει να πάμε πάνω για να φέρουμε αυτό εδώ αριστερά. Ωραία, νομίζω ότι καλά το έχω σκεφτεί. Βεβαίως. Και το αφήνουμε εδώ. Okay, now I won't have to drag that thing all the way up there. Φανταστικά, είμαι πανέξυπνος. Πάμε πίσω τώρα. Ωραία, για να δούμε τώρα τι φάση με αυτό εδώ. Τι ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, examine. It's a huge chlorine container. According to warning sign on the wall, I should be careful with this stuff. Fill tank with chlorine. Ωραία. Χλώριο λοιπόν εβάλαμε. I've poured the entire bottle in there. Now the chlorine levels are way over the limit. Α, και τώρα κατάλαβα. Τώρα άμα βάλουμε το valve εδώ και τους κάνουμε μπάνιο, δεν θα τα αντέξουνε. Λογικά. Για να δούμε. Ναι. Λόγω του χλώριου. Χλώριο.
Κάτσε, βέβαια πρέπει να το κλείσω για μένα τώρα, λογικά. Ε. Ναι, μην πλάκας. Αν δεν το κλείσουμε, θα πεθάνουμε εμείς, ρε. Ναι, γιατί. Δεν βγάζει νόημα αλλιώς. Ωραία. Τέλεια, Άντζη μου. Είμαστε πάρα πολύ τζιτζάκιδες. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Παραπήρε ώρα αυτό το puzzle. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο περίπλοκο. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο περίπλοκο αυτό το puzzle. Έχει κι άλλο ζόμπι εδώ. Τι έχει εκεί μέσα, γιατί είναι έτσι. Μπορώ όντως να το να ψάξω. Τι ωραία μουσική είναι αυτή, ρε φίλε. Πάμε λίγο, Warehouse Lane. Μπιτάκι. Πάμε λίγο. There's some horrid stuff pouring out of it. Βαϊμπάρω άσχημα τώρα. It's filthy, just like the rest of the place. Ωραία, για δοκιμάσαι κι άλλο. Κάτι θα βρούμε. Κάποια στιγμή κάτι θα βρούμε. Έστω ένα σκατό κάτι θα βρούμε. Πάμε, προχωράμε. Έχει κάποιον εδώ! Ωραία, δεν βρήκαμε τίποτα. Well, great. This was a complete bloody waste of my time. Κάτι νούμερα έχει εδώ, ρε. Ή όχι, κάτι γράμματα έχει. Αχ, μην πεταχτείς, σε παρακαλώ. Α, το gun. Hey, isn't it my gun? It looks like someone used it to shoot themselves in the head. Πολύ ευχαριστώ. Again. Είπε again. Pick up gun. Nice. Και τώρα έχουμε όπλο ξανά, κύριε κύριε μου. Τώρα είμαστε πάλι full επικίνδυνοι. She's dead. Examine wall. Not strong enough. Can't do this anymore. Goodbye, Burnhouse Lane. Ριπερίνο. Πω, η μουσική θα σπάει αυτή τη στιγμή. Κάτσε να βάλω το όπλο να το έχουμε. Και είμαστε έτοιμοι και σίγουροι. Απλά σκοτώνουμε το ζόμπι. Παπ. Παπ. Οπ. Έχουμε 7 σφαίρες ακόμα. Ω, μπράβο, προσέχουμε. Παπ. 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 Πεθανές. Ωραία. Νομίζω πριν χαλάσα μια σφαίρα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα αυτό. Search locker. It's empty. Δώσε μου καμιά σφαίρα γιατί... Ναι, μπράβο. Δεν με βλέπω καλά. Οπα, εδώ έχει ζόμπι, το είδα. Παπ. Δεν θα προσπαθήσω να τα ξαναπεράσω γιατί από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται. Πρέπει να τα σκοτώσεις όπως και να έχει. Πάει και αυτό. Παίζουμε ξαφνικά Resident Evil, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, κάναμε και το σεϊβάκι μας, είμαστε κομπλέ. Έναν ήχο περίεργο άκουσα. Τώρα ελπίζω να μην βρούμε τη Ρούμπι, ρε φίλε. Ρούμπι, είσαι εδώ. Search mailbox. Α, κι άλλο πιστολά μου, μπράβο. Και τώρα πάμε στο... στο barber shop. Νομίζω αυτός είναι ο νέος προορισμός μας. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Τι έγινε. It's Ruby. She went feral the other night. Όχι. Όχι. Μπορούμε να την περάσουμε βέβαια. Μπράβο. Όχι ρε. Πέθανε. Έχει νόημα που τη χτυπάω, δεν ξέρω. Ναι! Ναι! Τζιτζάκιδες. Μπράβο. Για μια στιγμή νόμιζα ότι απλά χάλαγα τσάμπα σφαίρες, αλλά... όλα κομπλέ. Πάει και η Ρούμπι. Τη σκοτώσαμε κι αυτή. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά. Εσείς δεν κάνατε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Μπράβο και σε εσάς. Σε ρισουθείς. Α, κι άλλο πιστολά μου. Να το barber shop! Πάμε. Πώς τον λέγανε αυτό, ξέχασα το όνομά του. Angel, I'm here. Come closer. Κάτσε να κάνω ένα save. Να καμνίσω λίγο, φίλε. Να κάνω χειρότερα τον καρκίνο που μου. You came. Νάτος. Με χέρια και με πόδια. The torso guy. Torso guy.
I prefer Ben. No, Ben. It is. Ben the barber, at your service, Angeline. Angeline? How did you grow your limbs back? How? It's simple. That fat evil woman chucked a pot full of boiling hot soup all over me. Ναι, το καταλαβαίνω, το είδα. And I died. Ah, shit. I'm sorry, mate. It's all right. I was too tired to carry on living anyway. And here, on Burnhouse Lane, I can finally give my very last haircut. The finest I've ever done. Το μας κουρέψει όντως. So, she didn't eat any of the soup. You died. Does that mean I'm dead too? Quiet day. I don't see any other customers. You didn't help me. Did you not hear the guns outside? Γιατί να είμαστε τόσο κακοί. Ναι, δεν πήρε τίποτα από τη σούπα. She didn't eat any of the soup. No. Κρίμα. Why? Did you poison? Ναι, βάλαμε το αίμα μας. Yeah. Well, sort of. Mary hated the vegetables. She only made it for me. Ah. She said a healthy diet was meant to help my body make new blood quicker. And yet, it ultimately killed you. No. That it did. Ironic, isn't it? Όντως. Ah, those Brussels sprouts always made me wretch. I can still smell them, even after death. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την Bloody Mary, παιδιά. Ακόμα αυτό το task, είμαστε στο τρίτο task, by the way. Έχουμε και άλλα δύο μετά, δηλαδή. Το παιχνίδι έχει πολύ ζουμί. Πολύ ζουμί ακόμα. You died, does that mean I'm dead too? You died. Does that mean I'm dead too? You will be. You're not dead. Not yet. Ναι, not yet αυτό. But this dreadful illness you have is killing you fast. You're one foot in the grave already. It's just a matter of time. How do you know about it all? There are no secrets on Burnhouse Lane. I, myself, have been a frequent visitor here for a long time. Enough to get used to it, and I can tell you, this place is horrible, but it kind of grows on you. Stop it, Ben. The only thing that grows on me is my fucking cancer. Λοιπόν, δύο πράγματα πριν συνεχίσουμε το διάλογο. Πρώτον, με αυτή τη βλακεία που έκανα που δεν έσωσα τον Άρνο, φοβάμαι ότι. Ελπίζω βασικά να μην μας επηρεάσει το ending και να είναι κακό το ending. Πρώτον. Το δεύτερον, νιώθω ότι ο γάτος ή γάτα ή τέλος πάντων λίγο μας εκμεταλλεύεται, δεν είναι αυτό που δείχνει. Οπότε δεν ξέρω αν στην τελική μπορεί καν να μας φτιάξει, να μας γιατρέψει την ασθένεια. Δηλαδή δεν πολύ εμπιστεύομαι με το γάτο, έχετε γράψει και κάποιες σχόλια. Και είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που δεν πολύ εμπιστεύομαι με τη γάτα γάτο, ειδικά με το τελευταίο που είχαμε δει ότι μεγάλωσε φουλ. Δεν ξέρω, θα την ξαναδούμε λογικά τη γάτα κάποια στιγμή. Quiet day, I don't see any other customers. Quiet day, I don't see any other customers. It's always quiet here nowadays. The shop is just a ghost of its former self. The kind of people that live on Burnhouse Lane, they... I guess they don't have a great need for barbers anymore. That's what it is. No. What people? There's hardly anyone here. Oh, there's people here, all right. Απλά δεν τους βλέπουμε. They sit at home, quiet-like, with their doors locked tight. But why? I guess they choose to suffer in solitude. It's not exactly something you want to share, is it? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς είναι το Burnhouse Lane. Δηλαδή, τι είναι, μέρος της κόλασης, είναι το Purgatory, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά. Δεν ξέρω τι είναι, ρε φίλε. You didn't help me, did you? Όχι, εντάξει. Did you say something about cutting my hair? Did you say something about cutting my hair? Yes, the chair's ready for you. Θα μας κορέψει όντως. I thought barbers were for men only. Not this one. Women are always welcome here at Ben's. Ναι, αλλά δεν βλέπεις, έχει και φωτογραφίες με γυναίκες. Just let me know when you're ready. I'm ready. I'm ready for the haircut. Then please, take a seat. If you require a cigarette first, the ashtray's over there. I'll wait. Ισχύει, ας κάνω ένα save, δεν είναι πρόβλημα. Να είμαστε ακριβώς εκεί που είμαστε. Μπράβο, examine. It's a pretty fancy barber chair with adjustable backrest.
Έλα, φίλε μου, κούρεψε με. Κούρεψε με, κούρεψε με. Θα μου βάλει να διαλέξω κιόλας. The scissors feel good in my hands again. God, how I've missed this. Μην μου κόψεις κανένα αυτή. It feels like there's this electricity flowing through my veins instead of blood. I wish I'd understood it all before, you know? Sometimes things just inexplicably happen to us. But at the same time, these things are what's meant to be. I mean, a grave digger doesn't bury in the ground because it pleases him. No. A bee doesn't sting you to cause you pain. Or a doctor. A doctor doesn't cut you open to punish you for something you did. They do it because those are the ways of the world and always have been. Πόπο, πολύ deep έχει πάει τη ζήτηση οτιδήποτε. Γιατί το κεφάλι μου. Okay, so you're a philosopher now. This is the worst cat talk ever. The worst haircut talk ever. Oh, so you're a philosopher now. Okay. God. We were happy back then, weren't we? Long ago, in another life. Little kids splishing and splashing in the puddles on rainy afternoons. Mother's calling us home for dinner. So innocent and pure. So delightfully blithesome. Without a care in the world. Mm. I saw a kid playing in the puddle today. Ah, αυτό! Ρε, αυτό μου το είπατε στα σχόλια. Είναι το παιδί από το It. Δεν ξέρω αν έχετε δει το It που είναι στην αρχή ένα παιδί και του πέφτει το χάρτινο καραβάκι κάτω στον υπόνομο και είναι ο κλόουν ο τυπάς. Ήταν ίδιο, ήταν το ίδιο σκηνικό και νομίζω είναι αναφορά, είναι easter egg δηλαδή σε αυτή την ταινία. I saw a kid playing in the puddle today. I used to do the same when I was little. Yeah, well, now. Αν δεν ξέρετε τι λέω, πηγαίνετε στο πρώτο επεισόδιο στην αρχή. Let it all go. Surround yourself with sweet nothingness. It's cold here and it's dark. But it's a good kind of cold and a good kind of dark. Opa, τι γίνεται? Τι γίνεται? The moment you start to fade is simply the preparation for what's about to happen. Τι συμβαίνει? The parts of who you once were begin to crumble and fall like an old tape. And you realize. Χριστέ μου, ανατρίχιασα πάλι, τι συμβαίνει? Τι γίνεται? I'm sorry, Angel. I'm so, so sorry. Τι έγινε ρε παιδιά? I had to do it. Forgive me. Μας έκοψε τα χέρια και τα πόδια. There's our sleeping beauty waking. Όχι. Όχι, όχι. Naughty, naughty. Naughty, naughty. Πω, που μπλέξαμε, είμαστε στη θέση αυτού νου τώρα. Πω, που θα μας τα κόψει όλα, θα μας πετσοκόψει, θα μας κάνει. Let me go, let me go, bitch. I'm not scared of you. Say nothing. Τίποτα, ρε φίλε. Ούτε καν να μιλήσεις. Δεν αξίζεις καν την αναπνοή μου. Τίποτα θα πούμε. Θα μιλήσω μετά. Nothing to Εγώ μιλάω στο γήπεδο. Oh well. Θα πεθάνεις, I'd say that the cat's got your tongue, perhaps, but I always make sure there are no bloody cats. Μα σκότωσε τη γάτα αυτή. Το είχα ξεχάσει αυτό. You are a lucky, lucky lady. You would have died in that basement if I hadn't showed up just in time to pull you out. Το κουτομπιτάκι. I'd rather die than give my blight to your ugly fucking pig. Τίποτα. Δεν θα σου μιλήσω. Talk to the hand. Be told you should have died. Talk to the hand. Don't you think you deserve any better? But I couldn't. Δεν ξέρω. Δεν έχει κανόμα να μιλήσουμε. I've always had a soft heart. And well. You showed up just in time. That stupid bloke was getting all dried up way too fast. I had to let him go.
Για τον Μπεν λέει τώρα. But αυτή. You. Well, you. You look full of blood. I think it's a start of a long and beautiful friendship. Κάτσε ρε. Όχι, πάρε το αίμα μου, όντως. Let's see how you bleed first. Έχω άρρωστο αίμα, φίλοι μου. Shall we? Κάτσε ρε. Oh no. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε το αίμα. Τώρα το σκέφτηκα. I'm sorry, but you'll have to wait. I think I had another box up in the attic somewhere. Πρέσε άλφα λεπίτα λέει. Ρε εσύ, άμα δώσουμε το αίμα μας στο γουρούνι δεν θα πεθάνει, αφού έχουμε άρρωστο αίμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γίνεται να φύγουμε εδώ. Α, γίνεται βεβαίως, Άντζι μου, τι δύναμη είναι αυτή. Απαπαπαπαπαπα. Full of blood. I'll give you full of blood. Save. Save και τώρα τι γίνεται. Πω. Τώρα ήρθε η ώρα να την καταστρέψουμε αυτήν. Τώρα ήρθε η ώρα της. Ήρθε η ώρα της. Και το αξίζει. Πόσο το αξίζει. Ουχουχου. Τι είναι αυτό. It's an ugly little cactus in a pot. I don't remember being here before. Ναι, γιατί υπάρχει τώρα. Και το πήραμε, λέει. Γιατί το πήραμε. In a very ugly cactus plant. I don't think it's good for anything other than decoration. I might as well stick it up on a shelf in my room. Α, ωραία. Εντάξει, καλό. Θα είναι για το. Είναι κάτι σαν τρόφι τέλος πάντων. Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα που πάμε, τώρα πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα μέρη εδώ να δούμε τι έχει. Όπα, εδώ γίνεται τόσο. I can't see too well in the dark, but I think that's a pool. Okay. What remains of David? Under seat. Πήρα achievement, δεν το βλέπετε εσείς που το πήρα. Looks like he's been chopped into pieces and stacked into a laundry basket. Αυτός δεν είναι ο. Από τους δύο τέτοιους. All his drawing organs are missing too. And as dreadful as it is, I think I even know why. Μετά τώρα το γούρουνε. Πίστολά μου πήραμε. Α, έχουμε άμμο στο όπλο. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως. Αν και δεν νομίζω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτήν. Γιατί μας είπε ότι πρέπει πρώτα να σκοτώσουμε το γουρούνι. Άρα αυτός είναι ο στόχος μας αρχικός. Να σκοτώσουμε το γουρούνι. Γουρούνι το γουρούνι. Ρούνι το γουρούνι. Ρούνι. Να, ένα ωραίο όνομα ρε φίλε. Για γουρούνι. Ρούνι. Βέιν, Ρούνι. Oh. Εδώ πάει προς τα πάνω. Αχ, ανοίγει αυτή η πόρτα. Να πάω στο γουρούνι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Για κάτσα να πάω μια. Αυτή δεν είναι πάνω τώρα. Να πάμε στο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πάμε μια εδώ. Να δούμε τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει save, οπότε είμαστε. Να το γουρούνι, παιδί. Να το σκοτώσω. Kick. You're an evil, evil pig, Jeremy. Τι λέει? What are we going to do with you? Έτσι, βάρα το μία στον κόλο. See ya. Now we'll see if pigs can fly. Say hi to your pile of shit. It's time for a leap of faith. Leap of faith. Assassin's Creed. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Now we'll see if pigs can fly. Πήρα και άλλο achievement. Off to peak heaven. Jeremy will not speak in class. Άρα, Άντζη, σε πάω πάρα πολύ, ρε κορίτσι μου. Έχεις πολύ πλάκα. Ωραία, άρα σκοτώσαμε και το. Τώρα πέθανε. Πέθανε το γουρούνι τώρα. Λογικά, ναι. Κάτσε να πάρω το πλάνο. Α, και τώρα σημαίνει ότι μπορούμε να τη σκοτώσουμε αυτή, παιδιά. Ναι, νομίζω είμαστε έτοιμοι, παιδιά, να τη σκοτώσουμε. Πέμπτο. There will be no going back once I face Mary. I should make sure I'm ready for this final fight. Ναι, ναι, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. It's a memorial board with photos of Mary's family members. Judging by the dates below the photographs, they've all been dead for quite some time. Look closer. Joe Willis, Rose Baum, Bill Willis. Τίποτα ενδιαφέρον τότε. Αυτό είναι. It's a metal case and it's locked. Αναρωτιέμαι αυτό. Ελπίζω ρε φίλε να μην χάνουμε κάτι. Πίστολά μου και άλλο πίστολά μου. Ωραία. Ξάμε. This must be control panel for the emergency lockdown. I'll be stuck in this house forever if I don't find a way to unlock it. Look closer. Lockdown passwords. Change
Το, όπου έχει κενό, να ξέρετε, είναι το νι. Το κατάλαβα στο μοντάζ που έκανα στο προηγούμενο επεισόδιο. Όταν έχει κενό, για κάποιο λόγο το νι στο typewriter δεν δουλεύει. Καταλάβατε. Lockdown passwords. Change quarterly. January, March. April, June. July, September, October, December. What? Για να δούμε, ίσως κοντά. Αχ, κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Έχω όπλο! Let's see how you run without your skinny pretty legs. Έλα μου. Έλα! Πέθανε. Πέθανε! Πέθανε! Πέθανε, σου κάνω και knockback. Δεν βλέπω να πεθαίνει, παιδιά. Δεν βλέπω να πεθαίνει, παιδιά. Πέθανε! 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 Σου! Check pulse. No, there's no way to survive so many bullets. She's not some kind of superhero. Says pocket. She had this tiny little key inside her pocket. I wonder what it's for. Πήραμε για ένα κλειδάκι. A tiny key. I found Mary's pocket. I bet it locks Mary's big secret. What are big secret? Ωραία. Λογικά έχει να κάνει με αυτό που τράβηξα φωτογραφία τώρα. Για να ανοίξω αυτό μία. Το shortcase μπας και μας βοηθήσει. Είμαι τεζερίκλ. Είναι όχι just an ordinary one, this one is a really hand cannon. Take Desert Eagle. Yes. Εννοείται. Εννοείται. Και τώρα έχουμε το Desert Eagle και όχι απλά έχουμε το Desert Eagle, έχουμε και σέρα για το Desert Eagle, παιδιά. Γιατί μας το είχε δώσει ο Kieran. This powerful gun will likely destroy anything in my way in a single shot. Sadly, the ammo for it is extremely hard to find. Perhaps the bullet I won at Kieran's stupid shooting gallery will be right caliber. There's no need for the gun. I'm safe here. Ωραία. Οπότε, τώρα έχουμε το Desert Eagle και έχουμε και μία σφαίρα. Δεν ξέρω που θα τη χρειαστούμε. Θα δούμε. Στο μέλλον, λογικά. Θα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, έχω μια εντύπωση ότι το puzzle έχει να κάνει με αυτό εδώ. G, λογικά είναι τα αρχικά. J-I-A-B. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αν είναι αυτό που νομίζω, είμαι πανέξυπνος. Τι είπε? Είμαι πανέξυπνος. Είμαι πανέξυπνος, παιδιά. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έγινε τώρα. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Εδώ πέρα έγραφε Joanna Ari, ότι ανάλογα το τι μήνα είμαστε, διαφορετικό αριθμό. Και επειδή θυμάμαι από την αρχή του παιχνιδιού ότι μας είχε πει ότι είναι Σεπτέμβριος, το θυμάμαι, ο Σεπτέμβριος ήταν νούμερο 3. Ξεφτυλίστηκα, ρε! Ρε, η άλλη μας δάγκωσε, ρε, το άμπυρ! I can't believe it! She fucking beat me! Πω, πω, τι φάση, γιατί με πέθανε έτσι την ώρα που εξηγούσα το puzzle, ρε, φίλε. Λοιπόν, ανάλογα το μήνα είχε διαφορετικό αριθμό. Στο μήνα Σεπτέμβριο, λοιπόν, είχε το νούμερο 3, που το νούμερο 3 είναι η τρίτη φωτογραφία εδώ πέρα. Που στην τρίτη φωτογραφία είναι η Ann Willis. Και έτσι έγραψα Ann. Είναι... Δεν το είδα από πουθενά, το σκέφτηκα μόνος μου, αλήθεια. Μην κάνετε έτσι, μην νομίζετε ότι το είδα, δεν το είδα, το πήγα μόνος μου. Εντάξει, είμαι πανέξυπνος. Πάμε να φύγουμε. Δεν νομίζω το task. Παιδιά, τι γίνεται με το task, έγινε ό,τι να είναι. Δεν έγινε καθόλου αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν λέω, δεν παραπονιέμαι που πέθανε αυτή που τους σκοτώσαμε. Μια χαρά κάναμε. Έπρεπε να πεθάνει. Αλλά... Δεν ξέρω αν ο γάτος... Θα είναι χαρούμενος για αυτό που έγινε. Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι... That bite on my leg is really starting to hurt.
I won't be able to run. Όμως μου λες, τέτοια μου, θα χρειαστεί το όπλο. Όχι, δεν το έχω το όπλο. The wound must be deeper than I thought. Και λέει, γινόμαστε ζόμπι. Wait. Did I succeed? Ναι, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. I mean, the soup was a fiasco, but Mary did drink my blood in the end. Ah! Πω, πω, ναι, ρε. Speaking of which, I must put a dressing on it when I get home. Πω, πω, ισχύει αυτό που είπε. Στην τελική, μας δάγκωσε και ήπιε το αίμα μας, όντως. Άρα, τεχνικά, objective completed. Ναι, νομίζω ναι. Γιατί ο γάτος μας είπε ότι είναι όλα part of the ritual. Δεν είναι, είναι ψιλομεταφορικό αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν έχει όντως σημασία. Ότι... It's way past midnight already. The town's asleep. And again, this town is always asleep. Εδώ είχαμε βρει το παιδάκι. Να βλέπετε το κόκκινο μπαλόνι. Είναι κόκκινο μπαλόνι και είναι και το καραβάκι και το χάρτινο. Το βλέπετε. Και κάποιος είχε πει ότι μπορεί να ακούσει τον κλουν να γελάει, αλλά... Εγώ δεν ακούω κάτι. Είναι easter egg, τέλος πάντων, για το It. Όσοι δεν έχετε δει το It, αφήστε το. Ας κάνουμε και ένα save. Ναι, άρα εντάξει, όλα κομπλούνται. Ναι, γιατί δυσκολεύει να περπατάει τώρα. Ελπίζω να είναι πρόβλημα αυτό στο μέλλον. Λέτε να είναι όντως μεγάλο πρόβλημα που μας δάγκωσε. Chapter 4 ολοκληρώθηκε. Μου έβγαλε achievement για αυτό το ξέρω. Ωραίο chapter, δεν μπορώ να πω. Εμένα προσωπικά το προηγούμενο μου άρεσε πιο πολύ που παίξαμε με τον Πέτρο. Που τα είχαμε παίξει με την Σέιλα Γκριν. Αλλά και αυτό ήταν, εντάξει, είχε πλάκα. Είχε φάσει. Πάμε chapter 5 τώρα. The Valley of Many Noises. Δεν μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Και θέλω να μιλήσω με τον γάτο τώρα, να δούμε θα μας πει. Τι άλλο ακραίο θα ακούσουμε από αυτό το... Που δεν ξέρουμε τι είναι ακριβώς ακόμα. Greenhouse Lane. What? Find me. Oh. Δεν είχα δει τα μάτια της ποτέ. Της Άντζη. Look at sign. Greenhouse Lane. But how did I get here? There's find me written on it in big red letters. I feel like this message was left here for me. This could only mean one thing. A new task. Τι transition ήταν αυτό τώρα. Πώς κάναμε έτσι transition από το ένα μέρος στο άλλο. Α, barbershop, not. Ben's Barbershop. Και που δεν μπορούμε να πάμε καν τώρα, βέβαια. Γιατί έχει ένα κενό εκεί πέρα. Έλα, γατούλη, πού είσαι? Νομίζω ότι είδα ένα γατούλη. Θυμάστε αυτό το tweet. Όπα, don't breathe the sea air. 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 Τι σημαίνει τώρα αυτό? Μην μου κάνεις τέτοια τώρα και με ξεφτυλίζεις πάλι. Step into the terrifying world of horror. Τι γίνεται εδώ, ρε? The Valley of Many Noises, νάτο που μας το είπε. Valley of Many Noises. Entrance. There's nothing going through here. Πάμε. Άρα είναι Wax Museum. Όχι, παιδιά, Wax Museum ξέρετε τι είναι. Είναι μουσείο με ανθρώπους που είναι από κεριά. Και είναι... Πω, θα είναι πολύ φρικτό αυτό. Nurse! Nurse, wake up! Ο κύριε είναι αυτός. Come quick, you need to save him! Ποιον? Γιατί είναι άσπρο μαύρα όλα?
This way, hurry. He's in the stable. Ο τέτοιος, ο... Πώς τον είπαμε, ο Ρίτσαρντ. Τι έπαθε ο Ρίτσαρντ. Τι έπαθε ο Ρίτσαρντ, Κίραν. Γιατί είναι ολόσπρο μαύρα. Τι ωραία μουσική είναι αυτή. Τι ωραίες μουσικάρες, να τις παιχνιδάρα. Αχ, Παναγία μου αυτό το παιχνίδι, αχ. Τι έπαθε. What's wrong with him? Is he ill? Please, nurse, do something. Make him better. Δεν είμαι... Sorry, κύριε Μπαρέτης. Όχι! Αυτό, I'm not a vet. I don't know what to do. I'm not a vet. I don't know what to do. Just try. There has to be something you can do, right? Όχι, ο Ρίτσαρντ. He's not breathing. Πέθανε ο Ρίτσαρντ, παιδιά. And I'm not giving CPR to a horse. Rich is more than a horse. Το είδαμε εκεί πέρα, καροτάκια. He's my friend. Oh. We didn't always see eye to eye, but I did love this stupid old bastard. I really did. I thought you hated Richard. Sorry for your loss. He was a good horse. We're gonna miss him. He was a good horse. We're all gonna miss him. Oh, bloody hell. Richard, you silly old sausage. Bye, Richard. I've only known you for a short time, but I thought you were a very sweet and a very lovely horse. I wish I had a chance to get to know you better. Yeah, farewell, matey. You were one hell of a horse. I did it. Ran like the wind. I was always proud of you. I'm glad I didn't sell you to those bloody Flanagans I am. Gosh, the look on their face when I said no. Bastards. Το παιχνίδι τι μας κάνει έτσι ρε φίλε, μας έβαζε να το ταΐσουμε για να το δούμε απεθαίνει. I just thought... You remember to feed Richard every day, didn't you? Πάντα, κάθε μέρα τον ταΐζα συνέχεια ρε. What? Cause look at him, poor thing. His skin and του έδινα ρε φίλε, κάθε φορά που έρχομαι του έδινα. Are you saying it's my fault? Well, it is someone's fault. Κύριε, μη λες βλακίες τώρα και θα πάρω στο κρανίο. Didn't just drop dead for no reason. So pardon me if I'm a little pissed off to see my old friend dead like this. So let me ask you again. Did you or did you not feed Richard? Παιδιά, το θυμάστε, κάθε φορά που ερχόμουν εγώ τον τάιζα. I fed him every day. Yes, I fed him every day. Το θυμάμαι, κάθε φορά ερχόμουν εδώ. You sure? Ναι. Yes, I am. It wasn't even my job, but I did it anyway. You know why? Because I'm a nice fucking person. Because he asked me to do it. Because I really liked Richard. Nah, I liked because Richard. Because I really liked Richard. Believe it or not, you're not the only one that's upset by his death. Ah! Bollocks to that! Τι έπαθες τώρα? You can all just fuck off! Κύριε, αν θες λίγο ξύλο να ρεμίσεις. He'll come around. Let's give him some time. Χόρση, πέθανε ο Χόρση. Νομίζω του δίνω κάθε φορά καρότα. Oh, well done. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον. Κάθε φορά που μου δίνει την επιλογή το έκανα, ρε φίλε. Υπήρξε μια μέρα που δεν πήγα γιατί ήταν κλειδωμένα. Αλλά πέρα από μετά τις άλλες, κάθε φορά που περνάγαμε από εδώ, δεν του δίναμε καρότα, ρε φίλε. Ξέρω. Πάμε λίγο από δεξιά να μιλήσουμε στο βλάκα. Μου έχει πάει στα νεύρα τώρα. Συ, δεν είχε να μου δώσει. Όχι, δεν με αφήνει. Και από δεξιά είναι το δάσος που δεν ξαναπάμε εκεί στο δάσος με τίποτα. Οκ, okay, τώρα τι. I should probably make another sound. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Make a sandwich for George again. Για ακόμα μια φορά. Και δεν ξαναπειραματίζομαι. Ένα BLT θα του φτιάξω και πολύ του είναι. Έλα, δεν κάθομαι να ασχολούμαι. Κάθε φορά προσπαθώ να φτιάξω ένα σάντουιτς δεν με αφήνει. Αλλά γιατί είναι όλο άσπρο μαύρα τώρα έτσι ρε φίλε, γιατί έχει αλλάξει έτσι.
Εγώ θα κάνω το κλασικό και θα πάω μια σε όλα τα μέρη. Θα πάω και μια αριστερά full. Γιατί θέλω να βάλω αυτό που πήραμε στο self. Να κάνω και ένα save. Κάνα 5 λεπτό ακόμα θα κάνουμε. 5 με 10 λεπτά. Λίγο έτσι να δούμε τι γίνεται. Βάλε αυτό εδώ. Κάρμα μείον ένα! Restore last segment. Συγγνώμη, ευτυχώς που έκανα save, άρα δεν πρέπει να το βάλουμε αυτό εκεί. Τι μείον ένα, γιατί μείον ένα. Very ugly. Μας δίνει κάρμα μείον ένα λίγο. Ωραία, δεν θα το βάλουμε καν τότε. Ωραία, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε. Πρέπει να πάμε να φτιάξουμε το σάντουιτς του Τζορτζίνιο. Το Τζορτζίνιο. Δεν ήταν το λόγο εκεί, Τζορτζίνιο. Λοιπόν, μην μου κάνεις πάλι βλακίες με το σάντουιτς. Εντάξει. Να, εδώ ήταν που είχαμε δει το. Έχω να τριχιάσει. Έχω να τριχιάσει, γιατί κάνει έτσι. Παιδιά, γιατί κάνει έτσι. Παιδιά, τα έχει παίξει το παιχνίδι. Έχω να τριχιάσει, δεν είμαι καλά. Παιδιά, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Where are the tomatoes? Παιδιά, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί με κάνει έτσι το παιχνίδι. There's no cheese left. Τι θέλει να βάλουμε, ρε. There's no. Δεν έχει ham. Δεν έχει eggs. Δεν έχει mustard. Δεν έχει pickle. Έχει strawberry jam, λέει. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο sandwich αυτή τη στιγμή. Take sandwich. Αφού λείπουν όλα τα υλικά, τι γίνεται, ρε. Now, where's the silly old man gone now? Find George the King of the Sandwich. Παιδιά, άρχισε και φρικάρει πάρα πολύ τον κύριο τώρα. Γιατί φρικάρει έτσι. Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου, Χριστέ μου. George, πού είσαι, ρε φίλε, πού είσαι, ρε φίλε. Τι έπαθε, what's wrong with the TV? Αχ, δεν γίνεται. Παιδιά, τι συμβαίνει. Νερό μπαίνει στο σπίτι. Τα έχουμε παίξει. Είμαστε καλά. Δεν με αφήνει να πω από δεξιά. Πού είναι ο Τζόρτζ, ρε. Μήπως είναι στο δωμάτιο του. Πρέπει να πάμε σε κάθε δωμάτιο. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, παιδιά. Δεν είναι πουθενά ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ έχει χάθηκε. Χάθηκαν όλοι. Δεν υπάρχει κανένας πουθενά. Μήπως είναι. Να τους. Τι έπαθε. What are you doing, George? Tell Steve that we're going tomorrow, will you? We need him to get everything ready. Steve? I didn't mean to look, but we found it by accident. It was just a matter of time. You know what he's like. Stop it, sir. Naive little fool. Είναι από αυτά τα moments που έχει. We'll never know. Μην ξεχνάμε, έχει και Alzheimer ο τύπος. Άνια, τέλος πάντων. Oh, come on, you're flooding the house. Steve isn't here, it's me, Angie. Steve isn't here. It's me, Angie. Έλα, ξεκόλα, φίλε μου, ξεκόλα. Με φρικάρεις. Have it your way. Sarah always listened to me. But you were always trouble. Snap out of it, George. I know. I'm sorry. I tried. Oh, come on, you're flooding the house. Sorry, dear, I just. What am I supposed to think about this? I've been looking for Steve all day and it's like he's bloody vanished. Well, you're not Steve, ρε φίλε. He's not going to be in this bath, is he? Out we go, George. They're in the kitchen. What? The pearls. They're in the kitchen where you left them. Remember? The pearls. Oh, I knew I should have called the police as soon as I saw him. George, πρέπει να ηρεμήσεις, πρέπει να... Δεν μπορώ, με φρικάρεις αυτή τη στιγμή. No, not yet. I'll drive. I told you. George, σε παρακαλώ. You'll have to return these. Return and apologize. I won't have it any other way. Goodness gracious me. A common thief under my roof. What's it come to? Get George out. Right. I'm sorry, but I'm getting you out, whether you want it or not. Επίσης έχω μια εντύπωση ότι αυτά που λέει
Μπορεί να μην βγάζουν νόημα, αλλά παίζει να είναι σημαντικά αυτά που λέει. Κάτι για Pearls λέει και ότι υπάρχει ένας κλέφτης στο σπίτι του. Τι είναι αυτά που είπε τώρα. The fire will warm you up soon enough. You'll be alright, yeah? But what was that all about, George? Well, to be honest, I don't quite remember, dear. But since you're here, I could do with a nice sandwich, if you're not too busy right now. I've already made one. Except we didn't have a lot of stuff left ναι, in the fridge, δεν μπορούσα so να φτιάξω καλό σάντουιτς. It might be a little different. Oh, I'm sure it's not as bad as you say, dear. Για δώστε το. He's eating, but he doesn't seem to be enjoying it much. Ναι, αφού δεν ήταν καλό, ρε φίλε. Okay. I'm quite all right. Ωραία, τελειώσαμε και με τον George. Παιδιά, νομίζω θα πάω να κάνω ένα save. Αυτή τη στιγμή... It's all right. It's just me. Τι κάνει αυτή, ρε. Jenny? Where are you? Down here. I found something. Α, είναι στο basement. Δεν θα πάω. Θα πάμε να κάνουμε save και θα το κλείσουμε εδώ. Έτσι, για να σας αφήσω σε αγωνία, έτσι, για να υπάρχει cliffhanger, έτσι, για να περιμένετε το επόμενο επεισόδιο πάρα πολύ. Έτσι, στο καλύτερο σημείο το άφησα. Είμαι τέτοιος, το αφήνω εδώ, τι γίνεται στο basement. Μάλλον αυτή βρήκε το basement τώρα και τι γίνεται εκεί κάτω. Έχει φρικάρει η ζωή. Βλέπετε όλα, είναι ασπρόμαυρα, όλα περίεργα, δεν ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πραγματικά παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, κάντε like όπως είπα, κάντε πολλά σχόλια κάτω από το βίντεο, θέλω να βλέπω σχόλια, θέλω να βλέπω πράγματα που γράφετε για το παιχνίδι, για μένα, δεν ξέρω τι έχετε να πείτε, οτιδήποτε. Τα λέμε παιδιά και τι έχουν να δουν τα μάτια μας ακόμα.